Καλησπέρα σας συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Σας καλωσορίζουμε όλους στη σημερινή μας κεντρική συζήτηση στο 50ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή με θέμα τη διέξοδο από την κοινωνία της εκμετάλλευσης, των κρίσεων και των πολέμων. Πώς μπορεί αυτή να έρθει, ποια είναι καταρχάς. Μια συζήτηση που να πούμε εδώ προετοιμάζεται εδώ και καιρό με σχετική καμπάνια από την ΚΝΕ στα social media του φεστιβάλ και στο mail της ΚΝΕΣ, συλλέγοντας ερωτήματα από νέες και νέους και απόψεις που θα ήθελαν να απαντηθούν εδώ, να ακουστούν. Μια σειρά από αυτά τα ερωτήματα τα έχουμε κάπως ομαδοποιήσει σε ενότητες και θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε με τον σύντροφο Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Με βάση λοιπόν και το πλήθος των ερωτημάτων που έχει μαζευτεί, μάλλον πρέπει να ξεκινήσουμε από το εξή ζήτημα στην πρώτη ενότητα, το οποίο αφορά και απασχολεί μόνιμα πολλούς νέους, δηλαδή βλέποντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και αλλού, σε όλο τον κόσμο, ένα φυσιολογικό πρώτα ανακλαστικό είναι το τι θα γίνει. Χωρίς να τρώμε πολύ χρόνο λοιπόν, τα τελευταία δύο χρόνια έρχεται καθ' αυτό το ερώτημα αν θα γίνει τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Η αλήθεια είναι πω απασχολεί τόσο του νέου που αγωνίζονται από την άποψη το τι μπορούμε να κάνουμε και θα συζητήσουμε στη συνέχεια, όσο και ευρύτερα στι εξορμήσει στου χώρου μόρφωση και νεολαία, ω προ το τι πρέπει να περιμένουμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό το ερώτημα, με βάση και την πρόβλεψη που κάνει το κόμμα μα για τι εξελίξει που υπάρχουν. Καλησπέρα, φίλε και φίλοι, συντρόφισε και σύντροφοι. Καταρχάς, να συγχαρούμε την ΚΝΕ για αυτή την πρωτοβουλία για διαδραστική συζήτηση που ο καθένας μπορούσε για πολλές μέρες να στείλει τα ερωτήματά του. Ήρθαν πραγματικά πολλά δεκάδες ερωτήματα. Ανάμεσά τους δεν θα τα απαντήσουμε όλα όπως καταλαβαίνετε. Δεν θα χρειαζόταν πολλές συζητήσεις για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θα έχουμε την ευκαιρία σε διάφορες συζητήσεις στη συνέχεια, μέσα στη χρονιά. Ανάμεσα στα ερωτήματα, είναι λογικό να ξεχωρίζει στο χώρο της νεολαίας η αγωνία για τον πόλεμο, γιατί αυτή θα πληρώσει το μάρμαρο, αυτή βρίσκεται στο στόχαστρο κάθε πολέμου. Και είναι λογικό να αρχίσουμε τη συζήτηση με αυτό το ερώτημα που καίει όλου, αλλά ιδιαίτερα τη νεολαία, επιτρέψτε μας στα ερωτήματα που θα σταθούμε απόψε να είναι κυρίως από νέους φοιτητές εργαζόμενους που ήρθαν να αφιερώσουμε δηλαδή τις απαντήσεις στα νεολαίστικα να το πω έτσι ερωτήματα. Τώρα δεν χρειάζεται φίλες και φίλοι να είναι κανείς ειδικό για να αντιληφθεί ότι οι φλόγες του πολέμου επεκτείνονται με ταχύτητα σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Πριν δύο χρόνια σκεφτείτε ότι συζητούσαμε για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, μετά για την είσοδο της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Τώρα φτάσαμε να συζητάμε για την εισβολή ουκρανικών δυνάμεων στο έδαφος της Ρωσίας και την προμήθεια της Ουκρανίας με όπλα μεγάλου βεληνικούς για να χτυπήσουν μέσα στη ρωσική ενδοχώρα. Τώρα ακούμε την απάντηση της Ρωσίας για γενίκευση της αναμέτρησης με το ΝΑΤΟ αν οι ΗΠΑ Αμερικής δεν σεβαστούν τις κόκκινες γραμμές της. Την ίδια ώρα το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ επεκτείνει την επιχείρηση γενοκτονίας του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης από την ισοπαίδωση της Γάζας μέχρι τη Δυτική Όχθη και δηλώνει ότι είναι έτοιμο για εισβολή στο νότιο Λίβανο το δηλώνει ιδιαίτερα το τελευταίο 48 ώρο. Μόλις προχθές είχαμε τη νέα μαζική δολοφονική επίθεση στο Λίβανο με εκρήξεις σε χιλιάδες βομβητές και φορητές συσκευές που έστειλε πάνω από 3.000 στα νοσοκομεία. Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ απλώνονται από την Ανατολική Μεσόγειο ως την Ερυθρά Θάλασσα που οι κλιμακώνουν τη δράση τους έχει γεμίσει ο τόπος με πολεμικά πλοία. Στη Γερμανία γίνεται προετοιμασία για να υποδεχθεί τραυματίες το σύστημα υγείας και τρέχει ειδικό πρόγραμμα της γερμανικής κυβέρνησης. Στη Δανία δίνονται οδηγίες στα λαϊκά νοικοκυριά να διασφαλίσουν εφόδια για τη διατροφή τους και φάρμακα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα ίδια τα γεγονότα μας βοηθούν να καταλάβουμε τι ώρα είναι είναι ώρα που αυξάνει ο κίνδυνος για γενίκευση του πολέμου. Χωρίς να αποκλείεται η χρήση ακόμα και μικρών πυρηνικών όπλων. Είναι η ώρα που οξύνεται η σύγκρουση ανάμεσα στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον υποδιαμόρφωση ευρασιατικό άξονα της Ρωσίας και της Κίνας για τον έλεγχο και το μοίρασμα αγορών πλουτοπαραγωγικών πηγών ζωνών επιρροής. Και οι δεκάδες αιστείες αυτής της αναμέτρησης απλώνονται σήμερα από την Ασία μέχρι την Αφρική και την Αρκτική και σε αυτό το παιχνίδι με τη φωτιά του υπεριαλιστικού πολέμου, σε αυτό το κουβάρι των αντιθέσεων, μας μπλέκει όλο και βαθύτερα η κυβέρνηση. Με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων του συστήματος, αναλαμβάνει το ρόλο του σημεοφόρου του ΝΑΤΟ για να αναβαθμίσει τη θέση και τα κέρδη της εγχώριας άρχουσας τάξης. Και η εμπλοκή της Ελλάδας δεν είναι μόνο στρατιωτική. Δεν αφορά μόνο τη μετατροπή της Ελλάδας σε μια απέραντη στρατιωτική βάση, σε ορμητήριο σφαγής άλλων λαών. Δεν αφορά μόνο τις φρεγάτες στην Ανατολική Μεσόγειο και την αποστολή βαρέων όπλων στην Ουκρανία. Αφορά την εμπλοκή της Ελλάδας στον ενεργειακό πόλεμο, στην επικράτηση ευρωατλαντικών σχεδίων μεταφοράς, για παράδειγμα, ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό από το Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Κύπρου και Κρήτης, για το οποίο γίνεται πολλή συζήτηση και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και έχουν αυξηθεί οι αμερικανικές πιέσεις να υλοποιηθεί. Αφορά και την ελληνική συμμετοχή στον πόλεμο μεταφοράς εμπορευμάτων με την Εγνατία των Λιμανιών από την Αλεξανδρούπολη ω την Ιγνου, Ιγουμενίτσα, στη Βόρεια Ελλάδα. Και το λογαριασμό τον πληρώνει ήδη ο λαός. Με τις υπέρογες δαπάνες για τον ΝΑΤΟ, το πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, το ακριβό φυσικό αέριο. Σκεφτείτε ότι οι δαπάνες για την αγορά 3F35 φτάνουν για να διπλασιαστούν οι μισθοί των εργαζόμενων του ΕΣΥ και να αντιμετωπιστεί επιτέλους το πρόβλημα των κενών στα δημόσια νοσοκομεία. Πάνω απ' όλα η χώρα μας μετατρέπεται σε στόχο αντιπίνων από τα Χανιά ως την Αλεξανδρούπολη αν κλιμακωθεί η πολεμική σύγκρουση. Είναι αλήθεια ότι συζητώντας μια σειρά από αυτά τα στοιχεία με νέε και νέου, κάποια είναι γνωστά, κάποια όχι, ανάλογα την περίπτωση. Ωστόσο, σε όλες τις συζητήσεις κάπως πάει μόνη της και καταλήγει στο γιατί. Γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι εξελίξεις πόσο μάλλον και στο γιατί τώρα υπάρχει αυτή η κλιμάκωση του κινδύνου και για το λαό μας και για άλλους λαούς. Και έχει και ένα ενδιαφέρον ότι απέναντι σε αυτήν την κλιμάκωση προκύπτει ένα φυσιολογικό ερώτημα, δηλαδή το αν οι αστικές κυβερνήσεις θα ρισκάρουν, να το πούμε έτσι, το μέλλον ολόκληρη ανθρωπότητας χρησιμοποιώντας τόσο πυρηνικά όπλα, γενικεύοντας τον πόλεμο, όσο και νέα όπλα και οπλικά συστήματα με τεχνητή νοημοσύνη και άλλα. Να το πούμε απλά, ένα σχόλιο χρειάζεται σίγουρα στο αν είναι όντω τραβηγμένο, όπω φαίνεται σε πολλού νέου, το να γενικευτεί ένα πόλεμο με αυτά τα μέσα. Σωστά. Και αυτό το βασικό ερώτημα, φίλε και φίλοι, δεν μπορούμε να το απαντήσουμε απαριθμώντα τι εξελίξεις. Πρέπει να πάμε λίγο βαθύτερα στην ουσία του θέματος. Δηλαδή, γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και γιατί τώρα. Πρώτα απ' όλα γιατί οξύνεται ο ανταγωνισμός Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας πλέον για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία. Ανταγωνισμοί ανάμεσα σε υπεριαλιστικά κέντρα όπως ξέρετε οξύνονται και παρουσιάζονται συνεχώς. Δεν είναι αυτό το καινούριο. Δεν είναι όμως σε κάθε χρονική περίοδο πιθανό να εμφανιστεί ένας αγώνας για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο υπεριαλιστικό σύστημα, σήμερα εμφανίζεται. Οξύνεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα στον ευρωατλαντικό άξονα και στον υποδιαμόρφωση ευρασιατικό άξονα. Α, γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί αλλάζει ο συσχετισμός ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα. Αυτό αποτυπώνεται από μια σειρά παραγόντες, αποτυπώνεται με τη δυναμική της οικονομίας της Κίνας την τελευταία 20 αιτία με την ισχυροποίηση των BRICS του άλλου πόλου δηλαδή απέναντι στους G7, τη δυτική δηλαδή πλευρά, τη σχετική υποχώρηση της διεθνούς ισχύω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την όξυνση των αντιθέσεων στο εσωτερικό της άρχουσας τάξης των ΗΠΑ. Δέστε τι γίνεται με τις αμερικανικές εκλογές. Αντανακλάτε στο πολιτικό επίπεδο αυτό που λέμε. Αυτό ο ανταγωνισμό εκτείνεται από τον εμπορικό και τον τεχνολογικό τομέα μέχρι του στρατιωτικού εξοπλισμού, εκτείνεται από την Αρκτική μέχρι την Αφρική και τον Ινδοειρηνικό, περιλαμβάνει ακόμα και το διάστημα. Όμω υπάρχει ακόμα μια βαθύτερη αιτία σε συνδυασμό με την αλλαγή του συσχετισμού δύναμη στη διεθνή οικονομία και να έχουμε πάντα στο μυαλό μα ότι ο αγώνας για την πρωτοκαθεδρία πάντοτε ιστορικά συνοδεύτηκε με αίμα. Δεν αλλάζουν έτσι οι πρώτες στο υπεριαλιστικό σύστημα. Ποια είναι αυτή η βαθύτερη αιτία. Είναι η ορολογιακή βόμβα πάνω στην οποία κάθεται η διεθνής καπιταλιστική οικονομία, δηλαδή η υπερσυσόρευση κεφαλαίου που δεν βρίσκει διέξοδο για να επενδυθεί με ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Ήδη η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στην ουσία σε φάση ύφεσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Γερμανία. Μια σειρά δείκτες της διεθνούς οικονομίας αποδεικνύουν ότι η κρίση γεννιέται από τη φυσιολογική λειτουργία του συστήματος. Βρίσκεται στο DNA του. Δείτε την εκτίναξη, για παράδειγμα, του χρέους του Αμερικανικού κράτους που έχει ήδη υπερβεί την δική τους επίσημη κόκκινη γραμμή το δικό του ανώτατο όριο και συνεχίζει να αυξάνεται για να στηρίξει τους ομίλους και τις τράπεζες και να μετατεθεί η εκδήλωση της νέας κρίσης. Δείτε τις δεκάδες χιλιάδες απολύσεις στους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς στην Amazon, τη Meta, την Google, την Microsoft για να ανακάμψει το κέρδος των ομίλων. Δείτε τις απώλειες 600 δις δολαρίων το βλέπουμε στο διάγραμμα, είναι η γραμμή, των 7 ισχυροτέρων αμερικανικών ομίλων της νέας τεχνολογίας, των Magnificent Seven, μέσα σε 48 ώρες τον Αύγουστο, στο Αμερικάνικο Χρηματιστήριο, που άνοιξε και τη συζήτηση για την κρίση που έρχεται. Δείτε την κατεδάφιση της συλλογική σύμβασης των εργαζομένων στη Volkswagen, μετά τη συρρήκνωση των πωλήσεων στις αγορές της Ευρώπης και της Κίνας. Φυσικά η άρχουσα τάξη στη ΣΥΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώ δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια μπροστά στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Επιχείρησε να βρει κερδοφόρα διέξοδο για νέε επενδύσει με την περιβόητη πράσινη μετάβαση. Όμω αυτέ οι προσωρινέ λύσει δεν αντιμετωπίζουν την αιτία του προβλήματο. Κλωτσάνε το τενεκεδάκι να πάει λίγο πιο πέρα, ενώ η υπερσυσσόρευση κεφαλαίου διωγγώνεται οι κρατικές ενισχύσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την αιτία που γεννά την υπέρσισόρευση κεφαλαίου. Να το πούμε απλά δεν λείπουν αλλά περισσεύουν τα κεφάλαια τα οποία δεν μπορούν να διασφαλίσουν ψηλό κέρδος, ψηλό ποσοστό κέρδους. Ήδη παρουσιάστηκε αυτό στον τομέα της ενέργειας το πρόβλημα της χωρητικότητας των υπαρκτών δικτύων για να ανταποκριθούν σε ένα πλήθος μεγάλο συνεχώς νέων πράσινων υποτίθεται επενδύσεων και μπήκαν κόφτες στην παραγωγή και στην κερδοφορία τους και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και τι κάνουν τώρα, ποια είναι η διέξοδος. Η διέξοδος, η προσωρινή, είναι η πολεμική οικονομία. Η πολεμική οικονομία και η κλιμάκωση του πολέμου αποτελούν πλέον την πρώτη προτεραιότητα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων υπεριαλιστικών κέντρων έτσι σε παγκόσμιο επίπεδο οι προϋπολογισμοί στρατιωτικών δαπανών των κρατών αυξάνονται συνεχώς και έφτασαν τα 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2023. Ήδη από το 2021 εγκρίθηκε η στρατηγική ΝΑΤΟ 2030 που δεσμεύει τα κράτη-μέλη να καταβάλουν το 2% του ΑΕΠ τους για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο του 2024 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε ότι απαιτούνται 500 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετες επενδύσεις στην πολεμική βιομηχανία και η έκθεση Ντράγκη καλεί τις κυβερνήσεις να τρέξουν σε αυτή την κατεύθυνση. Ο υπεριαλιστικός πόλεμος λοιπόν προσφέρει μια κερδοφόρα διέξοδο στο υπερσυσσωρευμένο κεφάλαιο. Δείτε πως εκτοξεύτηκαν φαίνεται εδώ στο διάγραμμα τα κέρδη της πολεμικής βιομηχανίας στον ΙΠΑ μετά την έκρηξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η αφετηρία είναι ο πόλεμος και βλέπετε πώς εκτοξεύονται. Ταυτόχρονα ο πόλεμος δημιουργεί ένα νέο έλντοράντο κερδοφόρων επενδύσεων στις περιοχές που καταστρέφονται. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει ειδικό επενδυτικό πλαίσιο για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Όταν λοιπόν φίλες και φίλοι εμείς βλέπουμε τα παιδιά των Παλαιστινίων της Γάζας να φάβονται ζωντανά στα ερήπια των Ισραηλινών βομβαρδισμών και λέμε πώς είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτό, αυτοί οι όμιλοι, οι μεγαλομέτοχοι βλέπουν τις τιμές των μετοχών τους να αυξάνονται στα ταμπλό των διεθνών χρηματιστηρίων. Αυτή είναι η εξήγηση. Επιβεβαιώνεται δηλαδή με τραγικό τρόπο για άλλη μια φορά ο Μάρξ που εξήγησε ότι για 300% κέρδος το κεφάλαιο δεν έχει φραγμό για να διαπράξει οποιοδήποτε έγκλημα. Και όταν λέμε οποιοδήποτε έγκλημα αυτό περιλαμβάνει και τη χρήση πυρηνικών όπλων. Άλλωστε τα μεγάλα εγκλήματα των ΙΠΑ στη Χειροσήμα και τον Αγκασάκη έγιναν δεκαετίες πριν δεν είναι ένα φαινόμενο μελλοντικό για να το συζητήσουμε. Για να αυξηθεί το κέρδος του κεφαλαίου, κλιμακώνει την επίθεσή της η άρχουσα τάξη ενάντια στο εισόδημα και τα δικαιώματά μας και τώρα στην περίοδο της ειρήνης με τους μισθούς πίνας, τα ωράρια λάστιχο, τη βαριά φορολογία, την ακρίβεια, την ένταση της καταστολής. Το κεφάλαιο αξιοποιεί τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες, δέστε για παράδειγμα την τηλεργασία τις νέες δυνατότητες που το επιτρέπουν να εντατικοποιεί την εργασία. Στα χέρια του κεφαλαίου η νέα τεχνολογία αξιοποιείται για να αυξηθεί η εντατικοποίηση της εργασίας ενώ την ίδια ώρα αυξάνει ο στρατός των ανέργων. Ολόκληρο το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θωρακίζει αυτό το ξεζούμισμα. Νομιμοποιεί τα 12 ώρα και ανοίγει το δρόμο για τη σύνταξη στα 70 τώρα προετοιμάζουν την πλήρη απελευθέρωση, την πλήρη εμπορευματοποίηση σε μια σειρά τομείς από τα φάρμακα ως την ασφάλιση και το νερό, ό,τι δηλαδή έγινε ήδη στον τομέα της ενέργειας και ξέρουμε τι συνέβη, εκτινάχθηκε η ενεργειακή ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια. Και δεν αρκούνται ούτε σε αυτά. Οι όμιλοι το μεγάλο κεφάλαιο επιχειρούν να αξιοποιήσουν την πιο σύνθετη δικτύωση ανθρώπων διαδικτύου και τώρα ρομπότ για να προσεγγίσουν την πλήρη πλέον υπαγωγή της εργασίας στους στόχους του κεφαλαίου. Να υπερβούν ακόμα και τους περιορισμούς στην εκμετάλλευση που έφεταν οι ιδιότητες του ανθρώπινου σώματος. Για παράδειγμα, δέστε εδώ, είναι ένας εργαζόμενος που δουλεύει με μηχανισμό εξωσκέλετων, δηλαδή του αυξάνει τις δυνατότητες χειρονακτικής εργασίας. Και τι λένε, εκεί που δούλευαν τέσσερι χειρόνακτες τη δουλειά θα τη βγάλουν δύο από αυτούς και ο εξοπλισμός θα δίνει πληροφορίες στον εργοδότη ακόμα και αν πηγαίνουν στην καντίνα με τι ρυθμό δουλεύουν, πόση ώρα σταματάνε, ένα σύνολο πληροφοριών στα χέρια της εργοδοσίας. Δεν έχει σημασία να απαριθμίσουμε πολλά ακόμα τέτοια παραδείγματα. Η ουσία είναι πια, ότι βιώνουμε ήδη και στην περίοδο της ειρήνης το σφοδρό ταξικό πόλεμο του κεφαλαίου σε βάρος μας. Βιώνουμε μια επίθεση διαρκείας ενάντια στα δικαιώματά μας, ενάντια στις ανάγκες μας, που δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν τη σταματήσουμε όλοι εμείς. Όλοι εμείς, η εργατική τάξη, ο λαός, έχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε αυτή την καπιταλιστική βαρβαρότητα και να οικοδομήσουμε μια ανώτερη οργάνωση της κοινωνίας. Το πώς θα το πετύχουμε θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Η αλήθεια είναι πως όλη αυτή η επίθεση που συζητάμε τώρα εκφράζεται και στην νεολαία. Έχουμε για παράδειγμα αρκετά περιστατικά γεγονότα, αγώνες από τους μαθητές, από το μαθητικό κίνημα, το τελευταίο διάστημα με μια σειρά συγχωνεύσεις σχολείων τα πιο πρόσφατα υποβαθμίζοντας κι άλλο το σχολείο, την παιδεία συνολικά εντείνοντας τους ταξικούς φραγμούς αλλά και βασικά ζητήματα υποδομών, ποιότητα τη εκπαίδευση και άλλα. Αλλά έχει μια, ένα ενδιαφέρον ότι ακόμα και σε αυτού του αγώνε εκφράζονται τα τελευταία χρόνια με διάφορα συνθήματα και από του ίδιου μαθητέ που αποτυπώνουν το πού πάνε τα λεφτά που γίνεται και συζήτηση τι τελευταίε ημέρε, δηλαδή στι ανάγκε του ΝΑΤΟ και όχι στι δικέ μα και αντίστοιχα και στα πανεπιστημιακά ε, ιδρύματα. Από τη μία μειώνονται δηλαδή κονδύλια για βασικά ζητήματα και ανάγκες όπως σύτηση, στέγαση, εργαστήρια συγκεκριμένων κλάδων σπουδών και κατευθύνσεων. Από την άλλη συνεχώς μεγαλώνουν χρηματοδοτήσεις για έρευνες, για λογαριασμό είτε μονοπωλιακών ομίλων σε διάφορους κλάδους είτε του ΝΑΤΟ. Και πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μάλλον πρόσφατο είναι το... Οι χορηγίε τη Lockheed Martin, που ήταν και πριν στο διάγραμμα κερδοφορία τη πολεμική βιομηχανία, Ενό κολοσσού παραγωγή όπλων για λογαριασμό του ΝΑΤΟ, χορηγίε που δόθηκαν στο ΕΚΠΑ, όπου ξεσήκωσε αυτή η εξέλιξη ένα σημαντικό τμήμα φοιτητών ε, ενάντια σε αυτού του σχεδιασμού να δουλεύουν για να ε, ματώνουν του λαού. Σε τελική ανάλυση άνοιξε μια συζήτηση μεγάλη και στο φοιτητικό κίνημα για αυτέ τι εξελίξει. Και έχει μια σημασία, μάλλον προχωρώντας και στο επόμενο θέμα, να πούμε ότι αυθόρμητα κάπω. Αυτή η συζήτηση καταλήγει στο τι τελικά προτείνουμε. Εδώ, κάποιε εικόνε σίγουρα δείχνουν από τη Σοβιετική Ένωση τον προηγούμενο αιώνα ένα δείγμα του τι μπορεί να κάνει η κοινωνία απαλλαγμένη από τα καπιταλιστικά δεσμά. Όμω, είναι ένα πρώτο ζήτημα που συναντάμε σε αυτέ τι συζητήσει με το τι εννοούμε ακριβώ πρώτα απ' όλα φυσικά με το σοσιαλισμό, πώ θα είναι αυτή η νέα κοινωνία και τον κεντρικό σχεδιασμό, δεδομένου ότι πολλοί νέοι και νέε βλέπουν διάφορα κεντρικά σχέδια και στον καπιταλισμό, είτε στο κράτο, είτε σε πολυεθνικέ επιχειρήσει, και είτε έρχονται σε επαφή μαζί του, είτε τα υλοποιούν οι ίδιοι. Οπότε ένα ερώτημα προκύπτει φυσιολογικά είναι ποια είναι η διαφορά του κεντρικού σχεδιασμού από αυτά τα σχέδια που βιώνουμε τώρα και φυσικά γιατί είναι ανώτερος ο σοσιαλισμός υπό αυτή την έννοια. Φίλε και φίλοι, εμεί φωτίζουμε ότι μπορεί να υπάρξει μια ανώτερη οργάνωση της κοινωνία. Τονίζουμε ότι δεν είναι μοιραίο να ζει ο εργαζόμενο με το φόβο αν θα μείνει άνεργο, με την αγωνία αν θα έρθει έγκαιρα το ΕΚΑΒ και πώ θα πληρώσει τα φροντιστήρια του παιδιού του, με τον τρόμο τι θα του συμβεί αν πιάσει μια μεγάλη φωτιά στην περιοχή του. Πράγματι έχει δίκιο η ερώτηση, να το πω έτσι, που έρχεται ότι και οι μονοπωλιακοί όμιλοι έχουν σχέδια και οι κυβερνήσεις οι καπιταλιστικές έχουν σχέδια για την παραγωγή και βεβαίως οι καπιταλιστές δεν αδιαφορούν για τις ανάγκες μας, δεν παράγουν άχρηστα εμπορεύματα γιατί έτσι δεν θα έβγαζαν κέρδος. Σχεδιάζουν πώς θα αξιοποιήσουν τις ανάγκες μας με κριτήριο να αυξήσουν τα κέρδη τους και τα μερίδια τους στην αγορά. Γι' αυτό για παράδειγμα η υλοποίηση των σχεδίων των ενεργειακών ομίλων διασφαλίζει μεγάλα κέρδη για τους ίδιους, μεγαλύτερο ξεζούμισμα για τους εργαζόμενους τους, αυτό είναι το σχέδιο, και σημαντικά ποσοστά ενεργειακής φτώχειας για το λαό με την ενεργειακή ακρίβεια. Τι αλλάζει όμως το σοσιαλισμό. Αλλάζουν ορισμένα πολύ βασικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα αλλάζουν τα χέρια που κρατούν το τιμόνι της εξουσίας και τα κλειδιά της οικονομίας. Από τα χέρια της αστικής τάξης η εξουσία περνά στα χέρια της εργατικής τάξης. Καταργείται η καπιταλιστική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Με την κοινωνικοποίησή τους περνάμε δηλαδή στην κοινωνική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής. Γιατί έχει αυτό τεράστια σημασία. Έχει τεράστια σημασία για να αλλάξει ο σκοπός της παραγωγής. Εδώ Πλέον τη θέση του καπιταλιστικού κέρδου καταλαμβάνει η ικανοποίηση του συνόλου των αναγκών τη κοινωνία. Αλλά αυτέ οι ανάγκε δεν μένουν στατικέ. Είναι ανάγκε που συνεχώ διευρύνονται. Γιατί διευρύνονται, γιατί η ανάπτυξη τη επιστήμης, τη τεχνολογία, των παραγωγικών δυνάμεων γεννά νέε ανάγκε. Αλλά και νέε δυνατότητε για να τι ικανοποιούμε. Διαφορετικέ, για παράδειγμα, είναι οι απαιτήσει του λαού στι ιατρικέ διαγνωστικέ εξετάσει όταν τεχνολογικά υπήρχε μόνο η δυνατότητα της ακτινογραφίας και φυσικά διαφορετικέ σήμερα όταν υπάρχει η μαγνητική τομογραφία και σκεφτείτε τι θα υπάρχει σε λίγο με την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ αποδεικνύεται η υπεροχή του κεντρικού σχεδιασμού της οικονομίας, η ανωτερότητα του σοσιαλισμού. Για παράδειγμα, στον τομέα της ενέργειας μόνο ο σοσιαλισμός που ξεριζώνει το κέρδος ως κριτήριο του ενεργειακού σχεδιασμού μπορεί να διασφαλίσει την αξιοποίηση όλων των ενεργειακών πηγών μιας χώρας με γνώμονα να ικανοποιείται συνδυασμένα το σύνολο των κοινωνικών αναγκών. Δηλαδή να διασφαλίζεται ταυτόχρονα η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας από τις εισαγωγές, η ενεργειακή της επάρκεια, η προστασία της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος, η επαρκής εκπαίδευση και η ασφάλεια των εργαζομένων πάνω απ' όλα η εξάλληψη της ενεργειακής φτώχειας αφού η ενέργεια θα πάψει να αποτελεί εμπόρευμα και θα κατοχυρωθεί ως κοινωνικό δικαίωμα. Μας ρωτούν πολλοί γίνονται αυτά. Έγιναν φίλε και φίλοι στον 20ο αιώνα. Δεν είναι αν θα γίνουν. Στη Σοβιετική Ένωση όπου οι καιρικέ συνθήκες δεν έχουν σύγκριση με τις συνθήκες της Ελλάδας δεν κρύωνε κανείς και δεν σταματούσε η κυκλοφορία. Κάντε μια απλή σύγκριση με την Ελλάδα του 21ου αιώνα, όπου υπάρχει ενεργειακή φτώχεια και με το πρώτο χιόνι παραλύουν αμέσω κεντρικέ οδικέ αρτηρίε με Αττική οδό, ενώ μετράμε νεκρού από μαγκάλια που ανάβουν ηλικιωμένοι άνθρωποι στα σπίτια του για να ζεσταθούν. Στη Σοβιετική Ένωση, για πρώτη φορά στην ιστορία, καλύφθηκαν γρήγορα βασικέ ανάγκε των εργαζομένων όπως η δωρεάν και υψηλού επίπεδου υγεία και μόρφωση, η εξάλληψη της ανεργίας, η πρόσβαση στην πολιτιστική δημιουργία υψηλού επίπεδου. Σκεφτείτε ότι έφευγαν εργάτες από τις φάμπρικες και πήγαιναν να παρακολουθήσουν όπερα και το θέμα δεν ήταν ότι απλά ήταν δωρεάν η πρόσβαση στην ουσία, αλλά ότι μπορούσαν να την παρακολουθήσουν, είχαν το πολιτιστικό υπόβαθρο για να μπορούν να την καταλάβουν. Πρόκειται για κατακτήσεις που παραμένουν άπιαστο όνειρο για τους εργαζόμενους σήμερα στον καπιταλισμό πολλές δεκαετίες αργότερα. Πραγματοποιήθηκε άλμα μέσα σε λίγες δεκαετίες σε σχέση με το επίπεδο οικονομίας της προεπαναστατικής Ρωσίας προχώρησε γρήγορα ο εξηλεκτρισμός, η αναβάθμιση της βαριάς βιομηχανίας η μετατροπή εργοστασίων σε μονάδες πολεμικής βιομηχανίας για να αντιμετωπιστεί η γερμανική εισβολή και αυτή είναι μια εξίσου ηρωική σελίδα με τις μάχες που έδινε ο κόκκινος στρατός γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η παραγωγή πολεμικού υλικού δεν θα μπορούσε να υπάρχει αυτό το ηρωικό επίτευγμα που όλοι ξέρουμε. Έγιναν μεγάλα βήματα στην κατάκτηση του διαστήματος που τα ξέρουμε όλοι. Τι έπαιξε και παίζει καθοριστικό ρόλο ώστε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα η ριζική αλλαγή του ρόλου των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι από το παρασκήνιο περνάνε στο προσκήνιο της ιστορίας και αποκτούν συνεχή ενεργό ρόλο στη λήψη, στην εφαρμογή και τον έλεγχο των αποφάσεων, όχι μόνο στον έλεγχο. Ο σοσιαλισμός μπορεί να διασφαλίσει τις δυνατότητες για να μπορούν να παίξουν αυτόν τον ρόλο, δηλαδή τη μόρφωσή τους, και τον απαιτούμενο χρόνο και τα δικαιώματα για να ασκήσουν πολιτικά καθήκοντα. Έτσι αναδεικνύεται η δύναμη της συλλογικότητα, της αλληλοβοήθειας, της άμυλας για τη βελτίωση της παραγωγής. Οι εργαζόμενοι δηλαδή απαλλαγμένοι πλέον από το ζυγό της μισθωτή κλαβιάς δεν αναζητούν αφεντικό για να πουλήσουν την εργατική τους δύναμη, για να συνενωθούν με τα μέσα παραγωγής. Αποφασίζουν στις γενικές συνελεύσεις τους εκλέγουν και ελέγχουν ουσιαστικά τους αντιπροσώπους τους και μπορούν άμεσα να τους ανακαλέσουν. Τέτοιοι θεσμοί εργατικής εξουσίας στη Σοβιετική Ένωση ήταν τα Σοβιέτ. Γεννήθηκαν πριν το σοσιαλισμό, στην Επανάσταση του 1905 στη Ρωσία, ως πυρήνε οργάνωσης της επαναστατικής δράσης της εργατική τάξης. Αποτέλεσαν μια νέα ανώτερη μορφή οργάνωσης της εργατικής τάξης με εκλεγμένους αντιπροσώπους τα φύτρα της μελλοντική εργατικής εξουσίας. Επομένως που διαφέρει και γιατί υπερέχει ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός του σοσιαλισμού απέναντι στα αστικά σχέδια για την οικονομία. Υπερέχει συνοψίζοντας γιατί μιλάμε για μια ανώτερη μορφή οργάνωση της κοινωνίας κατά την οποία αλλάζει η ιδιοκτησία, ο σκοπός της παραγωγής και ο ρόλος των εργαζομένων. Δεν πρόκειται απλά για ένα καλύτερο τεχνοκρατικά σχέδιο, αλλά για ανώτερη κοινωνική σχέση παραγωγή. Να πούμε εδώ ότι η αλήθεια είναι ότι αυτή η συζήτηση γίνεται από τι οργανώσει τη ΚΝΕ, δείχνοντα τουλάχιστον και α... στιγμιότυπα από τι κατακτήσει που υπήρχαν στη Σοβιετική Ένωση τον 20ο αιώνα, αξιοποιώντα και εκδόσει τη σύγχρονη εποχή των τελευταίων ετών, κατακτήσει που έχουν να κάνουν με την παιδεία, την υγεία, ιδιαίτερα τι ανάγκε νεολαία. Ωστόσο, υπάρχει ένα ζήτημα που κάπως αντανακλαστικά προκύπτει μετά από αυτό, δηλαδή ότι εφόσον λέτε ότι ο σοσιαλισμός ήταν τόσο καλός, γιατί τελικά ανατράπηκε. Σε αυτό το ερώτημα που υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού στους περισσότερους που συζητάμε για πρώτη φορά επιδράει και η μεγαλύτερη απόσταση που όσο περνάνε τα χρόνια υπάρχει από την ανατροπή του σοσιαλισμού που ολοκληρώθηκε το 1991. Άρα, να πούμε, αν μπορούμε, δύο λόγια πάνω στη βάση του γιατί ανατράπηκε ο σοσιαλισμός τελικά. Δύο λόγια. Θα έπρεπε να κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση γι' αυτό, αλλά να πούμε δύο λόγια. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, φίλε και φίλοι, ακόμα και η αρνητική πείρα του 20ου αιώνα επιβεβαιώνει την υπέροχή του σοσιαλισμού και τι νομοτέλειε τη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Καταρχά, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όπω απέδειξε ο 20ο αιώνα, η πορεία τη σοσιαλιστική οικοδόμηση προ τον κομμουνισμό δεν είναι μια εύκολη και ανέμελη υπόθεση. Μετά τη νίκη τη σοσιαλιστική επανάσταση, απέχουμε πολύ από μια κοινωνία του κομμουνισμού, μια εποχή που η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, η ανάπτυξη της τεχνολογίας θα μας επιτρέπει να αμείβουμε τον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Απαιτείται σκληρό αγώνας για να φτάσουμε από το σοσιαλισμό, την ανώριμη βαθμίδα που γεννιέται αυτή η κομμουνιστική κοινωνία. Ήταν ένα μωρό που μπουσουλούσε δηλαδή ιστορικά το 17ο μέχρι το 30 ας πούμε για να σκεφτούμε η προσπάθεια αυτή να φτάσουμε στην πλήρη κοινωνική απελευθέρωση στον κομμουνισμό. Μακάρι να μπορούσαμε να προχωρήσουμε πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Υπάρχουν όμως αντικειμενικοί περιορισμοί για να ικανοποιηθεί το σύνολο των λαϊκών αναγκών σε κάθε χρονική στιγμή. Η εργατική εξουσία δεν μπορεί κάθε στιγμή να διασφαλίζει τα πάντα για όλους να καλύπτει την κάθε ανάγκη. Γι' αυτό η εργατική εξουσία δεν έχει να εκπληρώσει ένα απλό στιγμιαίο καθήκον, δεν αρκεί να σχεδιάσει μια φορά και για πάντα, δεν υπάρχει άπαξ ο κεντρικός σχεδιασμός, απαιτείται συνεχής δημιουργική επιστημονική προσαρμογή και αναβάθμιση του κεντρικού σχεδιασμού για να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις, να καλύπτει νέες ανάγκες, να αξιοποιεί νέε δυνατότητε που γεννά το επίπεδο ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Στον περιορισμένο χρόνο τώρα αυτή τη συζήτηση δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε αναλυτικά την ιστορική πορεία τη Σοβιετική Ένωση που διερευνήσαμε στο 18ο συνέδριο του κόμματο, το δείχνουμε και εδώ και πρέπει ο καθένα να το διαβάσει. Είναι ένα από τα πολύτιμα βιβλία που πρέπει όλοι μας να έχουμε στη βιβλιοθήκη μας. Θα αρκεστούμε όμως σε ορισμένες βασικές επισημάνσεις. Κάτω και από την πίεση προετοιμασίας για την ενεργό συμμετοχή όλου του λαού μπροστά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υποχώρησε καταρχήν στη δεκαετία του 30 η λειτουργία των Σοβιέτ που λέγαμε προηγουμένως στο χώρο εργασίας και η διάρθρωσή τους διαμορφώθηκε κατά εδαφική περιφέρεια και όχι κατά παραγωγική μονάδα, κατά κλάδο οικονομίας, με λίγα λόγια για να μην μακρηγορούμε, εξασθένησε η λειτουργία τους. Η άμεση ζωντανή λειτουργία τους στο χώρο της παραγωγής. Στη δεκαετία του 50 είχαν ήδη φανεί ανησυχητικά σημάδια από τη διατήρηση της ομαδικής ιδιοκτησίας στον αγροτικό τομέα και την ενίσχυση του ατομικού πλουτισμού. Για παράδειγμα υπήρχε η κληρονομιά χρηματικού εισοδήματος. Γενικότερα η σοσιαλιστική οικοδόμηση και ο κεντρικός σχεδιασμός βρέθηκε μπροστά σε νέες απαιτήσει αναβάθμισης της παραγωγής αφού είχε δημιουργηθεί ένα ανώτερο επίπεδο κοινωνικών αναγκών. Ήταν ένα σύνθετο πρόβλημα που αφορούσε ας πούμε μερικά παραδείγματα το πώς θα αναβαθμιστούν ποιοτικά τα προϊόντα, πώς θα επεκταθεί η αυτοματοποίηση σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, η προτεραιότητα που έπρεπε να δοθεί στην παραγωγή μέσων παραγωγή, τα αναγκαία βήματα για να κλείσει η ψαλίδα των προνομίων της διευθυντική σε σχέση με την εκτελεστική εργασία. Μέσα στο Κουκουσέ, στο Κομμουνιστικό Κόμμα, διεξαγόταν σκληρή διαπάλη. Ωστόσο, ορισμένα προβλήματα οξύνθηκαν, όπω η καθυστέρηση στην αύξηση τη αγροτική παραγωγή. Η ζωή έδειξε ότι δεν υπήρχε στο κόμμα συλλογικά κατακτημένη θεωρητική δυναμική, τονίζουμε το συλλογικά, δεν έχει σημασία αν ένα ή άλλο στέλεχος είχε εκφράσει μία ή άλλη άποψη σε ένα από τα μεγάλα προβλήματα που συζητάμε τώρα, αλλά λέμε τη συλλογικά κατακτημένη θεωρητική δυναμική για να προσαρμόσει τα καθήκοντα του κεντρικού σχεδιασμού. Τα προβλήματα λοιπόν ερμηνεύθηκαν λαθεμένα ως αναπόφευκτες αδυναμίες που έχει από τη φύση του ο κεντρικός σχεδιασμός και όχι ως λάθη του κεντρικού σχεδιασμού εκείνης της περίοδου ή αντιφάσεις. Αντί η λύση λοιπόν να αναζητηθεί προς τα εμπρός επιθετικά προς την επέκταση των σοσιαλιστικών των κομμουνιστικών σχέσεων παραγωγής αναζητήθηκε προς τα πίσω με τη διεύρυνση της αγοράς με το βλέμμα πίσω προς τον καπιταλισμό στην ουσία με την λύση του σοσιαλισμού με αγορά. Αν και τα προβλήματα είχαν φανεί πιο πριν ξεχωρίζει ο σημείο ιστορικής τροφής το 1956 με το 20ο συνέδριο του Κουκουσέ. Με μια σειρά οπορτουνιστικές θέσεις που υιοθετήθηκαν από εκεί και πέρα, άνοιξε ο δρόμος για να εξασθενήσει και να αδυνατήσει η κεντρική διεύθυνση του σχεδιασμού και άνοιξε ο δρόμος για την νίκη των δυνάμεων της αντεπανάστασης. Δεν έχουμε χρόνο να τα απαριθμίσουμε, λέμε δύο χαρακτηριστικά. Αντί να σχεδιαστεί το πέρασμα όλη τη συνεταιριστική παραγωγής στον κρατικό έλεγχο και στην κρατική ιδιοκτησία έγινε το αντίθετο. Τα τρακτέρ και άλλα μηχανήματα πέρασαν στην ιδιοκτησία των συνεταιρισμών, των κολχώς, δυνάμωσε η ομαδική ιδιοκτησία, αντί της κρατικής κοινωνικής. Υιοθετήθηκε η αστική κατηγορία του κέρδους της κάθε επιχείρησης, κάθε μεμονωμένης παραγωγικής μονάδας και με αυτό το κέρδος συνδέθηκαν οι αμοιβέ και τα προνόμια διευθυντών, ακόμα και των εργαζομένων, και τέθηκε η βάση για να σχηματιστεί σκιώδε κεφάλαιο. Δεν μπορούμε να παριθμίσουμε όλη την ιστορία, διαβάστε την, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σημασία. Η ουσία είναι ότι ο οπορτουνιστικός εκφυλισμός μετέτρεψε τελικά στη δεκαετία του 80 την ηγεσία του Κουκουσέ σε ανοιχτή αντεπαναστατική δύναμη. Πρόκειται για μια πολύτιμη ιστορική πείρα γιατί φωτίζει τα ευεργετικά αποτελέσματα όταν η επαναστατική πρωτοπορία γνωρίζει και αξιοποιεί σωστά τις νομοτέλειες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης και αφετέρου τις ολέθριες συνέπειες στην αντίθετη περίπτωση. Όμως σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε και το κάνουμε εμείς ακόμα βασανιστικά από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα και να αξιοποιήσουμε τη θετική και την αρνητική πείρα του 20ου αιώνα της πρώτης προσπάθειας σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Μπορούμε να ερευνήσουμε τα προβλήματα της πολιτικής οικονομίας, του σοσιαλισμού εκ των υστέρων. Αντίθετα, οι Μπολσεβίκοι έκαναν την ανεπανάληπτη ηρωική προσπάθεια οικοδόμησης του σοσιαλισμού με πολύ περιορισμένα θεωρητικά εφόδια, για παράδειγμα, τη θεωρητική εκείνη την εποχή ανάπτυξη της πολιτικής οικονομίας του σοσιαλισμού. Επίσης σήμερα, δεν υπάρχουν μια σειρά τεχνική και επιστημονική περιορισμοί για τον κεντρικό σχεδιασμό που υπήρχαν στη Ρωσία του 1917 και στη Σοβιετική Ένωση του 1950. Έχει βαθύνει πολύ ο κοινωνικό χαρακτήρα τη παραγωγή, η αυτοματοποίηση τη παραγωγή, τα ρομπότ, η ψηφιακή οικονομία αποτελούν στην πραγματικότητα τα χελιδόνια του σοσιαλισμού. Για παράδειγμα, οι νέες δυνατότητες αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας, που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν από την εργατική εξουσία για να αυξηθεί θεαματικά ο ελεύθερος μη εργάσιμος χρόνος των εργαζομένων. Μπορούν να αξιοποιηθούν για να αναβαθμιστεί το γενικό μορφωτικό επίπεδο και να αναπτυχθεί ολόπλευρα η προσωπικότητα των εργαζομένων μέσα από την καθημερινή ενεργό συμμετοχή τους στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων μέσα από τη δημιουργική εργασία σε αντίθεση με τον καπιταλισμό, ο σοσιαλισμός μπορεί να αντιμετωπίσει ουσιαστικά και αποτελεσματικά τα νέα προβλήματα που φέρνει στο προσκήνιο η ανάπτυξη της τεχνολογίας και συνολικά των παραγωγικών δυνάμεων. Δέστε για παράδειγμα, μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις απαιτήσει για συνεχή επανεκπαίδευση των εργαζομένων για γρήγορη προσαρμογή στα νέα εργασιακά καθήκοντα. Γιατί μπορεί, γιατί θα αντιμετωπίσει σχεδιασμένα τα νέα προβλήματα ως ζητήματα συλλογικής κοινωνικής ευθύνης και όχι ως αποκλειστική ατομική υπόθεση, ατομική ευθύνη του κάθε εργαζόμενου. Οι εργαζόμενοι δηλαδή θα επανεκπαιδεύονται χωρίς το φόβο ότι θα μείνουν άνεργοι και ανασφάλιστοι. Μέσα σε μια κοινωνία που καλλιεργεί και στηρίζεται στη συλλογική προσπάθεια και όχι στον ατομικό ανταγωνισμό στο θάνατό σου η ζωή μου. Θα αναβαθμιστεί επομένως πρώτα απ' όλα η κύρια παραγωγική δύναμη ο εργαζόμενος άνθρωπος που ήταν, είναι και θα είναι η κύρια παραγωγική δύναμη. Ως προ το τελευταίο, νομίζω έχει μια σημα... σημασία το εξή ότι ε, συχνά, συζητώντας ιδιαίτερα με νέους εργαζόμενους, είναι ένα θέμα που ξεκλειδώνει κάπως τη συζήτηση το τι θα γινόταν αν η παραγωγή λειτουργούσε απαλλαγμένη από το καπιταλιστικό κέρδος με σκοπό την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών που συζητάμε τώρα. Και έχει να ενδιαφέρον ότι μια σειρά ζητήματα που θύχτηκαν και προηγουμένως γίνονται πιο εύκολα εικόνα μέσα από αυτή τη συζήτηση. Για παράδειγμα, γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό όταν το συζητάμε ότι ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός ανάμεσα σε επιχειρήσεις, σε κλάδους, πολλές φορές και σε τμήματα στην ίδια εταιρεία και στο ίδιο κτίριο που ανταγωνίζονται το ένα το άλλο, μπαίνει εμπόδιο. Κυρίως όμως νομίζω έχει μια σημασία το τελευταίο, το πώς αναβαθμίζεται η κύρια παραγωγική δύναμη ο άνθρωπος που σύντροφο στο σοσιαλισμό, που κάπως προσπαθούμε να το θέσουμε και στην νεολαία σαν το υπόβαθρο της συζήτηση. Με το εξή σκεπτικό, ότι μια σειρά νέοι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή απασχολούνται σε άσχετα αντικείμενα από αυτό που σπούδασαν, Χιλιάδες είναι άνεργοι, κυρίω μισοάνεργοι, δουλεύοντα τετράωρα κτλ. Ενώ φυσικά δεκάδε χιλιάδε έχουν φύγει στο εξωτερικό, όπω είναι γνωστό. Νέε και νέοι εργαζόμενοι προσπαθούμε να βάλουμε στη μάχη, να αναδείξουμε το ποια είναι η αιτία, Καμιά φορά ε, σκέφτονται ότι η αιτία είναι η ατομική του ικανότητα, ότι είναι δική του ευθύνη. Και πολλοί μάλιστα πιστεύουν ότι κάτω από το βάρο τη προπαγάνδας και του αντιπάλου, ότι για να μην τα πηγαίνω καλά, στην τελική εγώ θα φταίω. Αλλά τι αιτίε τι έχουμε νομίζω ήδη συζητήσει ω προ αυτό. Η προσπάθεια που κάνουμε να αναδείξουμε δηλαδή τελικά ότι κανένα εργαζόμενο άνθρωπο δεν περισσεύει σε αυτήν την πάλι στην εργατική εξουσία για, το, για, την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας. Και η αναβάθμιση λοιπόν προκύπτει από την απελευθέρωση των εργαζομένων από το ζυγό του κεφαλαίου, τόσο στους νέους εργαζόμενους όσο και στα υπόλοιπα τμήματα νεολαία. Για παράδειγμα, προσπαθούμε με τις οργανώσεις μας σε σχολεία και πανεπιστήμια κάτω από τον τίτλο, ας πούμε, το γενικό, το σχολείο των αναγκών μας, το πανεπιστήμιο των αναγκών μας, να αναδείξουμε αυτό το ζήτημα και μέσα στους μεγάλους αγώνες της νεολαία τα προηγούμενα χρόνια, που ξεσπάνε με διάφορα προβλήματα, όπω με την ελάχιστη βάση εισαγωγή, με τα διωτικά πανεπιστήμια. Να αναδείξουμε δηλαδή τι, το πώ συνολικά η παιδεία στο σοσιαλισμό θα έχει τελείω διαφορετικό προσανατολισμό. Θα έχει σκοπό να διαμορφώνει ένα νέο τύπο άνθρωπο, εργαζόμενο, που ο ίδιο θα συμμετέχει στην εξουσία, όπω αναφέρθηκε και πριν, για να μην τρώμε το χρόνο, στην κατάκτηση, στην ανάπτυξη τη γνώση και των επιστημών. Εκεί είναι που δεν χωράνε οι ταξικοί φραγμοί στην εκπαίδευση, τα υπέρογκα κόστη για τι λαϊκές οικογένειε, για φροντιστήρια και άλλα, οι φοιτητέ που δεν μπορούν να σπουδάσουν λόγω ακρίβεια, χαμηλών μισθών και άλλου παράγοντε. Αντίθετα, είναι μια πραγματικότητα που όλοι μα ξέρουμε ότι χωράνε όλα αυτά και παραχωράνε στην εκπαίδευση αυτού του αστικού κράτου, που σκοπό τη είναι ακριβώ το αντίθετο, δηλαδή να παράξει το κατάλληλο εργατικό δυναμικό για το κεφάλαιο κάθε στιγμή και μάλιστα όσο πιο φθηνά γίνεται. Μιλώντας για το κράτος, μάλλον ήρθε η ώρα να περάσουμε στην τρίτη ενότητα αυτής της συζήτησης. Μια σειρά ερωτήματα δηλαδή που έχουν να κάνουν με το ρόλο του. Δηλαδή ότι πολλές φορές παρακολουθούμε αντιπαραθέσεις αστικών κομμάτων, αναλυτών, άλλων ειδικών εντός εισαγωγικών για το πώς η κυβέρνηση θα μπορούσε να παρέμβει στην καθημερινή ζωή, να ακολουθήσει το ένα ή το άλλο μείγμα οικονομικής πολιτικής. Ακούμε για το σπάταλο ή ένα αποτελεσματικό κράτος που πρέπει να περιορίσει τα έξοδά του ή να δώσει περισσότερα επιδόματα σε πιο ευάλωτες, όπως λένε, κατηγορίες του πληθυσμού ή ακόμα και να αναλάβει τη διοίκηση κάποιων επιχειρήσεων, στρατηγικούς κλάδους και άλλα. Οπότε, συζητώντα με μια σειρά νέου ανθρώπου, προκύπτει το ερώτημα που βλέπετε και στην οθόνη, δηλαδή αν μπορεί να αλλάξει αυτό. Αν μπορεί να προκύψει κάποια κυβέρνηση με φιλολαϊκέ προθέσει ενάντια στου νόμους που είπαμε και στην αρχή, του νόμου του κεφαλαίου και τι ανάγκε του, αν μπορεί, να, για παράδειγμα, να υπάρξει μια κυβέρνηση που θα δώσει υψηλότερου μισθού με βάση τι λαϊκέ ανάγκε. Και ιδιαίτερα έχει τη σημασία του ένα κόσμο που παρακολουθεί τη δράση του κόμματο και τη ΚΝΕ, μα ρωτάει το εξή. Και μα ήρθε και για τη σημερινή εκδήλωση, οπότε έχει ένα νόημα να την συζητήσουμε. Το αν η συμμετοχή του ΚΚΕ σε μια αριστερή προοδευτική κυβέρνηση, γιατί να μην μπορεί στο κάτω-κάτω τη γραφής να φέρει έστω και κάποιε αλλαγέ υπέρ του λαού. Μεγάλο θέμα. Και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μία συζήτηση. Ας ξεκινήσουμε από το κράτος. Καταρχάς η ιστορική πείρα αποκαλύπτει πόσο απατηλός είναι ο ισχυρισμός ότι μπορεί τάχα να υπάρξει κρατική διακυβέρνηση που να υπηρετεί ταυτόχρονα αντίθετα ταξικά συμφέροντα τόσο τα συμφέροντα του κεφαλαίου όσο και τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και του λαού. Ακούγεται απλό αλλά είναι και η ουσία του ζητήματος. Η λειτουργία κάθε κράτους έχει στόχο να διασφαλίσει την εξουσία της εκάστοτε άρκουσας τάξης, Να συμβάλλει στη διαμόρφωση της στρατηγικής της, να προωθήσει τις συμμαχίες της στην κοινωνία. Όποια μορφή διακυβέρνησης και αν εξετάσουμε στον καπιταλισμό, από το ναζιστικό κράτος της Γερμανίας του Χίτλερ, τη δικτατορία του Φράνκο στην Ισπανία, ως τις σύγχρονες δημοκρατίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ΣΥΠΑ, θα καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Δεν υπάρχει ούτε μπορεί να υπάρξει σε μια ταξική κοινωνία ένα κράτος που υπηρετεί το δημόσιο τάχα συμφέρον, το συμφέρον υποτίθεται όλη της κοινωνίας. Απέναντί μας στον καπιταλισμό υπάρχει ένα εχθρικό αστικό κράτος που είχε, έχει και θα έχει ως σταθερή αποστολή του να επιβάλλει και να διατηρεί ακλόνητη τη δικτατορία του κεφαλαίου. Γι' αυτό βλέπουμε συνεχώς ένα κράτος που είναι πολύ ικανό για να στηρίζει και να δίνει φορά απαλλαγέ στους εφοπλιστές, στους τραπεζίτες, στους στρατηγικούς επενδυτές, αλλά ταυτόχρονα εμφανίζεται ανίκανο να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τις πυρκαγιές, τα εργατικά ατυχήματα. Το σύνολο των λειτουργιών του αστικού κράτους, η κατασταλτική, η οικονομική, η πολιτική, η ιδεολογική λειτουργία του υπηρετούν και οργανώνουν την εξουσία της αστικής τάξης σε βάρος μας. Σ' ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο το αστικό κράτος ξεδιπλώνει την επίθεσή του για να αυξηθεί το ξεζούμισμα των εργαζομένων ο βαθμός εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης. Το βιώνουμε καθημερινά με τους μισθούς πίνα στα 12 ώρα τη βαριά φορολογία, τις περικοπές απαραίτητων δαπανών για το δημόσιο σύστημα υγείας. Η περίοδος της πανδημίας, για παράδειγμα, απέδειξε το τεράστιο πρόβλημα του δημόσιου συστήματος υγείας από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι και το Μιλάνο, απέδειξε ότι δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο. Αντίστοιχα, το προληπτικό ψηφιακό φακέλωμα όλων των πολιτών, η προληπτική λογοκρισία κάθε ριζοσπαστικής φωνή στα μέσα ενημέρωσης, η καταστολή και η υπονόμευση των απεργιακών αγώνων και των διαδηλώσεων, η περιορισμοί δικαιωμάτων τώρα στο όνομα της έκτακτης ανάγκης εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση συγκεκριμένες οδηγίες. Σε ορισμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται σήμερα η λειτουργία κομμουνιστικών κομμάτων, ενώ στα περισσότερα υπάρχουν νόμοι που υπονομεύουν το δικαίωμα στην απεργία όλες οι λειτουργίες του αστικού κράτους διαπλέκονται και υπηρετούν ενιαία τα στρατηγικά συμφέροντα του κεφαλαίου. Τι σημαίνει αυτό για μας, για να πούμε ένα πρώτο σχόλιο, για την εργατική τάξη, τι σημαίνει για να βγάλουμε ένα πρώτο βασικό συμπέρασμα. Σημαίνει ότι το εργατικό λαϊκό κίνημα πρέπει να παλέψει για να τσακίσει αυτό το κράτος και να το αντικαταστήσει με το κράτος της εργατικής εξουσίας του σοσιαλισμού που λέγαμε προηγούμενα. Είναι εδώ ένα, να πω έτσι, έτοιμο αντεπιχείρημα σε αυτά που συζητάμε τώρα ως μπροστοκράτος από το βιβλίο της πολιτικής παιδείας που διδάσκεται στην πρώτη ηλικίου. Διαβάζω από μέσα. Η δημοκρατία στηρίζεται σε δύο θεμελιώδεις και αδιαπραγμάτευτες αρχές, την ελευθερία και την ισότητα. Ίση, αφού όλοι έχουν μια ψήφο. Φυσικά επιδρά το συναντάμε, δεν είναι μόνο ότι υπάρχει στο βιβλίο. Δηλαδή τι, ότι παρόλη την προφανή κοινωνική και οικονομική ανισότητα που όλοι βιώνουμε καθημερινά, η σημερινή κοινοβουλευτική δημοκρατία σταματάει τις διακρίσεις, να το πούμε έτσι, μέσα στο παραβάν. Εντάξει, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα σίγουρα δίνεται πολλές φορές και από την ίδια τη ζωή, ωστόσο έχει ένα ενδιαφέρον το πώς αποτυπώνεται φαινομενικά σαν κάτι λογικό, δηλαδή ότι αφού έχουμε όλοι μια ψήφο, αν ψηφίσουμε σωστά εντό εισαγωγικών, κάποιο προοδευτικό κόμμα για παράδειγμα, θα μπορούσε να αλλάξει εκβάθρον η κατάσταση, να διαμορφωθεί ένα πιο φιλολαϊκό κράτος. Θα μπορούσαμε λίγο πιο ολοκληρωμένο να το συζητήσουμε αυτό. Τι σκέφτεται, σκέφτεται πραγματικά ότι την κυβέρνηση την εκλέγουν με την ψήφο τους... Οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί, οι αγρότε, η νεολαία, οι αυταπασχολούμενοι δεν την εκλέγουν οι εφοπλιστές και οι βιομήχανοι. Και πράγματι όλοι έχουμε από μία ψήφο. Δεν έχουμε όμω όλοι την ίδια δύναμη να επιδρούμε στη ζωή και στη συνείδηση των υπόλοιπων εργαζομένων. Δεν έχουμε όλοι στα χέρια μα επιχειρήσει για να προσλάβουμε ή να απολύσουμε. Δεν έχουμε όλοι τράπεζες, δεν έχουμε όλοι τηλεοπτικούς σταθμούς, ποδοσφαιρικές ομάδες. Δεν έχουμε όλη τη δυνατότητα να επιδράσουμε στους χιλιάδες εργαζόμενους της επιχείρησής μας και σε όλους τους ε, ε, εργαζόμενους της χώρας. Δεν έχουμε όλοι στο πλευρό μας το νομοθετικό πλαίσιο, την αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Κάτω από το μανδύα της τυπικής ισότητας όλων των πολιτών απέναντι στον νόμο, κρύβεται η ουσιαστική τεράστια ανισότητα μεταξύ των ελάχιστων που κατέχουν τα μέσα παραγωγής, τα κλειδιά της οικονομίας και της μεγάλης πλειοψηφίας που αν δεν πουλήσει την εργατική της δύναμη, μακροπρόθεσμα δεν θα επιβιώσει. Πολίτης λοιπόν είναι και ο τραπεζίτης, πολίτης είναι και ο μεγαλομέτοχος το αφεντικό, πολίτης είναι και ο άνεργος και ο εργαζόμενος που διαθέτει την ελευθερία να διαλέξει το αφεντικό του το κεφάλαιο και το κράτος του διαθέτουν ένα τεράστιο οπλοστάσιο για να διαβρώνουν τη συνείδηση των εργαζομένων. Σκεφτείτε τον ανταγωνισμό στο χώρο δουλειά πρώτα απ' όλα για το ποιος θα πολιθεί, ποιος θα προαχθεί κλπ που καλλιεργεί τον ατομισμό και υπονομεύει την ταξική εργατική ενότητα. Σκεφτείτε τον ιδεολογικό βομβαρδισμό που δέχεται καθημερινά η νεολαία, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική από το σύστημα εκμετάλλευση, ότι τα αφεντικά μα δίνουν δουλειά, ότι θα μα σώσουν οι νέε επενδύσει, ότι ο σοσιαλισμό είναι ολοκληρωτισμό όπω ο φασισμό, ότι το μόνο που μπορούμε να διαλέξουμε είναι το μικρότερο κακό στη διακυβέρνηση. Και αν δεν πιστούμε, υπάρχει ένα τεράστιο οπλοστάσιο καταστολής σε συνθήκες κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Ελλάδα το ΚΚΕ ήταν παράνομο για μια εικοσαετία και σήμερα είναι παράνομα τα κομμουνιστικά κόμματα στη Βαλτική. Σε συνθήκες κοινοβουλευτικής δημοκρατίας λειτουργήσαν κολαστήρια από τη Μακρόνισσο στην Ελλάδα μέχρι τον Κουαντανάμο στις Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής. Στον 20ο αιώνα επίσης μια σειρά του εκλογικού αποτελέσματος και πραξικοπήματα ανέτρεψαν με την κρατική βία εκλεγμένες κυβερνήσεις όπως του Αλιέντε στη Χιλή. Μια σειρά δημοψηφίσματα έμειναν στα χαρτιά όταν το αποτέλεσμα δεν ήταν αρεστό, για παράδειγμα το Ιρλανδικό δημοψήφισμα του 2008 που δεν ενέκρινε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τα καλπονοθευτικά εκλογικά συστήματα επιτρέπουν να κυβερνά ένα κόμμα με το 40% αυτών που ψήφισαν δηλαδή λιγότερο από το 25% του εκλογικού σώματος και να ισχυρίζεται ότι διαθέτει ισχυρή λαϊκή εντολή. Τι αποδεικνύεται. Αποδεικνύεται ότι στην εποχή του μονοπωλιακού καπιταλισμού η άρχουσα τάξη γίνεται όλο και πιο αντιδραστική και τα όρια των δύο βασικών μορφών της δικτατορίας του κεφαλαίου, του φασισμού και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, γίνονται όλο και πιο θολά. Και το πιο εμβληματικό παράδειγμα για να κατανοήσουμε αυτό το συμπέρασμα είναι η ιστορία των σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων. Από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα τα κόμματα της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας στήριξαν τη συμμετοχή στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Στήριξαν τη σφαγή των λαών για τα συμφέροντα της αστικής τάξης από τον Μπερστάιν μέχρι τον Σόλτς και τον Κασελάκη που βαφτίζει τον ΝΑΤΟ Ιερά Συμμαχία, από τον Τζίπρα που άνοιξε το δρόμο για το ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλκάνια με τη συμφωνία των Πρεσπών, μέχρι τον Ανδρουλάκη που στηρίζει την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία και την αποστολή πυράβλων μεγάλου βελινεκούς στην Ουκρανία. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η Σοσιαλδημοκρατία έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τον αφοπλισμό του εργατικού κινήματο με τη γραμμή της ταξικής συνεργασίας και του κοινωνικού εταιρισμού. Από τη δεκαετία του 80 αποτέλεσε και αποτελεί το σημεοφόρο της επίθεσης του κεφαλαίου στο εισόδημα και στα δικαιώματα του λαού με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις μνημονιακές κυβερνήσεις του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ που ισοπαίδωσαν κατακτήσεις δεκαετιών στην Ελλάδα. Η πορεία εκφυλισμού του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ διδακτική για όποιον εξακολουθεί να αναμένει λύσεις από μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Η ιστορία, φίλες και φίλοι, αποδεικνύει ότι καμιά αστική κυβέρνηση, όπως και αν αυτοχαρακτηρίζεται, προοδευτική ή αριστερή, δεν μπορεί να παρακάμψει ή να υπονομεύσει τις νομοτέλειες με τις οποίες λειτουργεί η καπιταλιστική οικονομία. Καμιά διακυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισμού δεν μπορεί να σταθεί με πρόγραμμα που υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της καπιταλιστικής οικονομίας, που υπονομεύει την κερδοφορία του κεφαλαίου. Γι' αυτό παρά τις προεκλογικές διακηρύξεις τους, όλες οι αστικές κυβερνήσεις και ιδιαίτερα οι σοσιαλδημοκρατικές, εφαρμόζουν μετεκλογικά τα αντιλαϊκά μέτρα των προηγούμενων και παίρνουν νέα μέτρα για να αυξηθεί παραπέρα ο βαθμός εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης και προκαλούμε όποιον θέλει να μας πει τα ιστορικά αντιπαραδείγματα. Παντού, στη Χιλή, στη Γαλλία, στην Ισπανία, την Ιταλία, μέχρι την Ελλάδα και την Κύπρο, αποδείχθηκε ότι το τρένο της αστικής διακυβέρνησης κινείται σταθερά στις ράγες που καθορίζει η εξουσία του κεφαλαίου όσοι μηχανοδηγοί και αν αλλάξουν. Γι' αυτό και έχει στρατηγική σημασία η άρνηση κάθε κομμουνιστικού κόμματος να συμμετάσχει σε αστική κυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισμού. Φανταστείτε τι θα είχε συμβεί αν το ΚΚΕ είχε ενδώσει στις πιέσεις την περίοδο 2012-2015 να συμμετάσχει στην αστική διακυβέρνηση. Αν είχε γίνει συνένοχο στην κυβέρνηση του τρίτου μνημονίου του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ στάθηκε όρθιο και δυνατό και πρόσφερε μια σημαντική ιστορική παρακαταθήκη για την ανασύνταξη του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Και είμαστε περήφανοι γιατί απέναντι σε αυτή την πρόκληση γράψαμε ιστορία. Γιατί διδαχτήκαμε και από τα δικά μας λάθη τη συμμετοχή σε αστικές κυβερνήσεις παλιότερα και δεν πρόκειται να τα επαναλάβουμε. Και από αυτήν την άποψη έχει σημασία να διαβαστεί το δοκίμιο της ιστορίας του Κουκουέ που τα περιγράφει αυτά πολύ αναλυτικά. Η αλήθεια είναι αυτή πως εκείνη η περίοδος 12 με 15 ήταν μια μεγάλη παρακαταθήκη και πήρα για την νεολαία και σήμερα γιατί κακά τα ψέματα με την ίδια πολιτική κατεύθυνση προσπαθούν να ξαναπείσουν τους νέους, να εγκλωβιστούν σε νέα διλήμματα μια περίοδο που και τότε στου νέου ιδιαίτερα είχε τεθεί με τον πιο χιδαίο τρόπο η επίθεση απέναντι στο κόμμα για συμμετοχή σε κυβέρνηση και είχε ανοίξει γενικότερα η συζήτηση για το πώ και αν μπορεί αριστερά να κυβερνήσει όπω λέγανε και άλλα. Είναι χαρακτηριστικό βέβαια πω όσοι και πρόσφατα αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν πρωτοκλασσά υπουργοί τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τότε και συνεχίζουν με θέρμη να υπερασπίζονται το τότε αντιλαϊκό του έργο, με πολλά παραδείγματα να μην τρώμε το χρόνο. Αλλά έχει μια σημασία να πούμε το εξή: ότι ήταν και μια περίοδο που μπήκαν οι βάσει για μια σειρά νόμου που σήμερα απασχολούν την νεολαία, που σήμερα περνάει η κυβέρνηση και συνεχίζει την επίθεση στα δικαιώματα νέων και συνολικά του λαού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι νόμοι που πέρασαν τότε για του πληστηριασμού για την αντίδραση σε αυτούς, με το γνωστό ιδιώνυμο και άλλα, για την περαιτέρω διετικοποίηση και υποβάθμιση της παιδείας και της υγείας. Γι' αυτό άλλωστε και σαν αντιπολίτευση, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ συνέχισαν στην ίδια ρότα που χαράχτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την νεολαία, είτε στα δεωτικά πανεπιστήμια, είτε στην έρευνα για πολεμικούς σκοπούς, είτε στην ψηφιακή κάρτα εργασίας και πολλά άλλα, μην τρώμε άλλο χρόνο. Για να περάσουμε όμω στο τελευταίο θέμα της σημερινής συζήτησης. Να το ξεκινήσουμε πολύ συνοπτικά. Το κύριο ερώτημα που έρχεται από πολλού, το τι μπορούμε να κάνουμε. Πολλά είναι μια πρώτη απάντηση. Και εδώ είναι αρκετές εικόνες των τελευταίων ετών από τη μαχητική δράση του κόμματο και της ΚΝΕ για το τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι όμως... Φυσιολογικό εμπνέοντας χιλιάδες νέους σε αυτό το δρόμο, συμφωνώντας μια σειρά από αυτούς με τη διέξοδο που προτείνουμε, με το σοσιαλισμό, με το ότι πρέπει αυτός να έρθει και ότι έρχεται επαναστατικά, το επόμενο επίπεδο ερωτήματο προκύπτει είναι ότι φαίνεται ακόμα μακρινός. Άρα, στο κάτω-κάτω της γραφής, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Αυτό έχει να ενδιαφέρον ότι σε μια σειρά χώρους νεολαίας εμπλέκεται με την παρέμβαση αστικών και οπορτουνιστικών κομμάτων που επιτίθονται στο ΚΚΕ, πω τα παραπέμπει όλα στο σοσιαλισμό, πω κάθεται στη γωνία γιατί στην ουσία δεν έχει ρεαλιστική πολιτική πρόταση. Α πούμε δύο λόγια για αυτήν την αντιπαράθεση, δεδομένου ότι ήρθαν και μια σειρά ερωτημάτων. Σίγουρα περνάμε στο πιο ενδιαφέρον μέρος τη συζήτηση και αυτό που συναντάμε στη διαπάλη στην παρέμβασή μας καθημερινά. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, οι δυνάμεις του ΚΚΕ δεν περιμένουμε παθητικά να ξημερώσει κάποια μεγάλη μέρα της εργατικής εξουσίας. Γιατί ξέρουμε πρώτα απ' όλα ότι αν μείνουμε απλοί θεατές, απλοί σχολιαστές των εξελίξεων, αυτή η μεγάλη μέρα δεν θα έρθει ποτέ. Μπαίνουμε καθημερινά μπροστά στην οργάνωση του αγώνα για τα οξυμένα προβλήματα του λαού και δεν χρειάζεται να δώσουμε εξετάσεις στον καθένα. Είμαστε μπροστά για να οργανωθούν οι μεγάλες πανελλαδικές απεργίες. Είμαστε μπροστά στους αγώνες στη Λάρκο, στην Ελληνικό Χρυσό, στην Κόσκο, στους αγώνες ενάντια στους πληστηριασμούς. Είμαστε μπροστά στα μπλόκα των αγροτών, στις μεγάλες φοιτητικές κινητοποίησεις, στους αγώνες στα νοσοκομεία και στην εκπαίδευση, στις διεκδικήσεις για την πολιτική προστασία, στις μεγάλες διαδηλώσεις για το έγκλημα στα τέμπη. Χιλιάδε εργαζόμενοι καταρχήν αναγνωρίζουν αυτή την προσφορά μα, τη συνέπειά μα, τον πρωτοπόρο ρόλο μα στην οργάνωση αυτών των αγώνων και την επιβραβεύουν με την ψήφο του, αλλάζοντα του συσχετισμού σε εργατικά κέντρα, σε ομοσπονδίε, σε ταξικά σωματεία. Για τον ίδιο λόγο, στου φοιτητέ, η πανσπουδαστική εδρεώνεται τα τελευταία χρόνια ω πρώτη δύναμη. Όμω, όμω, Όλοι αυτοί που μας κατηγορούν ότι παραπέμπουμε την ουσιαστική λύση των λαϊκών προβλημάτων στο μέλλον θέλουν να παραπέμψουμε την πάλη για το σοσιαλισμό στις αρχές καλένδες στη χώρα του ποτέ. Επιδιώκουν να μας πείσουν ότι δεν μπορεί να ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής ότι το μόνο που μπορούμε να επιλέξουμε είναι ποια κυβέρνηση θα κάνει λιγότερο επώδυνη την κλοπή του εισοδήματός μας και τη σφαγή των δικαιωμάτων μας. Φυσικά φίλες και φίλοι αυτή η προσπάθεια της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας και του χρεοκοπημένου οπερτουνιστικού ρεύματος δεν είναι καινούρια. Όσο πίσω κι αν γυρίσουμε θα δούμε να προβάλλουν ότι η συσπήρωση δυνάμεων για το σοσιαλισμό είναι πάντοτε ανεπίκαιρη. Στη διάρκεια της δικτατορίας του 1967 έλεγαν ότι η αντικαπιταλιστική πάλι είναι ανεπίκερη, γιατί προέχει η αποκατάσταση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Το 1974 ότι προέχει η στερέωση της αστικής δημοκρατίας. Μετά ότι ο στόχος είναι να φύγει δεξιά. Έτσι φτάσαμε στην προηγούμενη δεκαετία όπου ο στόχος ήταν να βγούμε από τα μνημόνια και σήμερα ο στόχος είναι πάλι να φύγει δεξιά. Σωστά καταλάβατε αν τους πιστέψουμε η οργάνωση της πάλης για το σοσιαλισμό δεν θα είναι ποτέ επίκαιρη. Απέναντι σε αυτό το ψευτορεαλισμό της υποταγής δίνουν καθημερινά μάχη οι δυνάμεις του κουκούε. Εξοπλισμένοι με το πρόγραμμα, τις επεξεργασίες, την πολιτική του κόμματος προβάλλουμε ότι υπάρχει διέξοδος ότι μπορούν να ικανοποιηθούν πλήρως και με μόνιμο τρόπο οι ανάγκες του λαού. Προβάλλουμε αγωνιστικά ότι υπάρχει ελπιδοφόρα διέξοδος του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Φυσικά φίλες και φίλοι δεν πετάμε στα σύννεφα. Γνωρίζουμε ότι ο σημερινός συσχετισμός δυνάμεων είναι αρνητικός και εμείς το γνωρίζουμε παραπάνω από τον καθένα γιατί είμαστε καθημερινά στη μάχη. Δεν βλέπουμε το συσχετισμό από τον καναπέ. Δεν είμαστε τυχοδιώκτες. Δεν σαλπίζουμε εδώ και τώρα έφοδο για την αποφασιστική σύγκρουση χωρίς να έχουν διαμορφωθεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις, οι αναγκαίες συνθήκες. Όμως ξέρουμε επίσης πολύ καλά από την ιστορία της επαναστατικής ταξικής πάλης ότι ο συσχετισμός αλλάζει, δεν μένει στατικός. Ξέρουμε ότι για την αλλαγή του συσχετισμού έχει καθοριστική σημασία η εύστοχη καθημερινή δράση μας. Η δράση του κουκουέ, η δράση της επαναστατικής πρωτοπορίας. Ξέρουμε ότι αυτός που πιστεύει ότι δεν υπάρχει διέξοδος από το βάλτο της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης εύκολα εγκλωβίζεται στην αναζήτηση της ατομικής λύσης, στην παθητικότητα, στη μυρολατρία. Αλλά ακόμα κι αν κινητοποιηθεί για ένα οξυμένο πρόβλημα, εύκολα θα απογοητευτεί αν δεν υπάρχει μια γρήγορη επιτυχία, μια άμεση κατάκτηση. Γι' αυτό εμείς οι δυνάμεις του ΚΚΕ φωτίζουμε ότι ο δρόμος της σύγκρουσης, ο δρόμος της ανατροπής είναι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας. Μπαίνουμε μπροστά στους αγώνες για να υπάρξουν κάποιες κατακτήσεις για να ανακουφιστεί ο λαός, αλλά φωτίζουμε την ανάγκη να πάει ο αγώνας πιο πέρα να σημαδέψει τον πραγματικό αντίπαλο την άρχουσα τάξη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Να σημαδέψει το κίνημα, τον πραγματικό ένοχο, το καπιταλιστικό σύστημα που εμποδίζει να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας στην εργασία, στην υγεία, στην παιδεία και να μην περιορίζει τα πειρά του μόνο ενάντια στην εκάστοτε κυβέρνηση. Ανοίγουμε δηλαδή τη συζήτηση για το τι κίνημα χρειάζεται σήμερα για να μην εγκλωβιστεί ο αγώνας στο ρόλο του υπηρέτη της κυβερνητικής εναλλαγής. Γιατί το ζήτημα δεν είναι να αλλάξουμε οδηγό και να συνεχίσουμε στο σημερινό δρόμο που θυσιάζει τις ζωές μας για τα κέρδη του κεφαλαίου, αλλά να έχουμε ριζική αλλαγή πορεία να ανοίξουμε μαχητικά το δρόμο της ανατροπής για να πάρει η εργατική τάξη στα χέρια της τα κλειδιά της οικονομίας και το τιμόνι της εξουσίας. Γι' αυτό παλεύουμε για να μαζικοποιηθούν και να κλιμακωθούν οι εργατικοί αγώνες με γραμμή και στόχους που έρχονται σε σύγκρουση με τη στρατηγική του κεφαλαίου. Σε αντίθεση με την ανεκδίγητη ηγεσία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ εμείς δεν πετσοκόβουμε τα αιτήματα της διεκδικήσης για να χωράνε στο στενό κορσέ των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αντοχών της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Γι' αυτό προβάλλουμε αγωνιστικά ριζοσπαστικούς στόχους πάλι, όπως η κατάργηση των έμεσων φόρων στα, βάση, στα βασικά είδη κατανάλωσης, όχι μειώσεις όσο επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η κατάργηση της συμμετοχής στα φάρμακα και στις εξετάσεις, όπως ο αγώνας για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, το 35ωρο πενθήμερο 7ωρο, η κατάργηση της φορολογικής ασυλίας των εφοπλιστών και των τραπεζικών ομίλων, προβάλλουμε στόχους σε σύγκρουση με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου. Γι' αυτό επίσης φωτίζουμε ότι δεν υπάρχουν χαμένοι αγώνες. Χαμένοι είναι μόνο οι αγώνες που δεν γίνονται. Γιατί ακόμα κι αν δεν πετύχουν κάποια μικρή νίκη, κάποια προσωρινή κατάκτηση. Οι αγώνες προσθέτουν πολύτιμη πείρα για να συνεχιστεί πιο αποτελεσματικά η ταξική πάλι. Βοηθούν να σκεφτεί ο εργαζόμενος ότι ο ταξικός αγώνας είναι μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι. Βοηθούν να καταλάβει γιατί χρειάζεται η ανασύνταξη του κινήματος με αντικαπιταλιστικό προσανατολισμό για να αντιμετωπίσουμε έναν αδίστακτο και επικίνδυνο αντίπαλο τη δικτατορία του κεφαλαίου. Εμείς φίλες και φίλοι βαδίζουμε σταθερά με εμπιστοσύνη στο κριτήριο της εργατικής τάξης, με εμπιστοσύνη στη δύναμη του λαού. Ήδη υπάρχει ένα λαϊκό ρεύμα που αμφισβητεί στον έναν ή στον άλλο βαθμό την κυβερνητική πολιτική. Αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης πρέπει και μπορεί να διευρυνθεί πρέπει και μπορεί να βαθύνει τον προσανατολισμό του, να αμφισβητήσει το ίδιο το καπιταλιστικό κέρδος ως γνώμονα της ανάπτυξης. Να επιλέξει τον αγώνα και τη σύγκρουση με το εχθρικό κράτος του κεφαλαίου. Για να ενισχυθεί αυτό το ελπιδοφόρο ρεύμα αμφισβήτησης παλεύουν καθημερινά οι δυνάμεις του ΚΚΕ. Για να πάρουν τη θέση του στη μάχη δίπλα μας πολύ περισσότεροι εργαζόμενοι. Για να συναντηθεί η νεανική Ορμή η νεανική αμφισβήτηση με την ανατρεπτική πολιτική πρόταση του Κουκουέ. Καλούμε και από αυτό το βήμα ιδιαίτερα τις νέες και τους νέους που έχουν δικαιολογημένα αειδιάσει με το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μας γνωρίσουν και να διαπιστώσουν με τα μάτια τους ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Τους καλούμε να συζητήσουμε για την ανατρεπτική πολιτική του κόμματος τους καλούμε να βαδίσουν μαζί μας μαχητικά στον δρόμο του αγώνα για τα προβλήματα και τις ανάγκες τους. Να συμπορευτούν με το κουκουέ τη μόνη γνήσια λαϊκή αντιπολίτευση. Να συμπορευτούν με τη μόνη δύναμη που παλεύει καθημερινά για να οργανωθεί πανελλαδικά η μεγάλη λαϊκή αντεπίθεση ενάντια στο σύστημα, ενάντια σε ένα σύστημα που μαυρίζει τη ζωή μας και όσους το υπηρετούν και το ξεπλένουν. Εμεί, φίλε και φίλοι, λέμε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλε αυταπάτε. Δεν θα μα σώσει κανένα μεσία, κανένα σωτήρα. Θα μα σώσει ο κοινό μα αγώνα απέναντι στον πραγματικό μα εχθρό, το κεφάλαιο και την εξουσία του. Όλοι εμεί, οι εργάτε, οι βιοπαλαιστέ αγρότε, οι αυταπασχολούμενοι, οι ανυπότακτε νέε και νέοι, μπορούμε να τα καταφέρουμε, μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω. Μπορούμε να κλιμακώσουμε την κοινή πάλι μα, και να φτάσει μέχρι το τέλος, μέχρι την αποφασιστική σύγκρουση για να καταργηθεί η κοινωνία της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Μπορούμε να διαμορφώσουμε μια πανίσχυρη κοινωνική συμμαχία που θα ανοίξει το δρόμο της ανατροπής. Μπορούμε να δυναμώσουμε το κουκουέ, το μοναδικό στρατηγικό πολιτικό αντίπαλο της κυβέρνησης και της άρχουσας τάξης. Τέλος, νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον όλα αυτά που συζητάμε να τα σκεφτούμε και στη βάση της γενίκευσης και κλιμάκωσης των ανταγωνισμών και των συγκρούσεων, δηλαδή το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς τώρα απέναντι σε αυτή την κατάσταση, έχοντας στο μυαλό μας ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, κάναμε μια προσπάθεια σαν οργάνωση να συζητήσουμε πλατιά στην νεολαία τις αιτίε που γίνονται οι πόλεμοι, τη διέξοδο από αυτούς, και μεταξύ άλλων τότε αναδείξαμε πως δεν είναι στο χέρι του Κουκουέ ή κάποιου άλλου κόμματο ή κάποιου υπουργού ή κάποια κυβέρνηση το αν θα ξεσπάσει μια γενικευμένη σύγκρουση, αλλά το ότι οι ανταγωνισμοί έχουν τη δική τους δυναμική με τρόπο τέτοιο ώστε ο να είναι αδερφάκι του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγή, να το πούμε έτσι. Και ταυτόχρονα πριν είπαμε ότι αυξάνεται ο κίνδυνο μια γενικευμένη σύγκρουση. Πώ θα μπορούσαμε καλύτερα σε νέου, να αναδείξουμε το τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, αλλά και κυρίως ένα ερώτημα που έρχεται, το αν μπορούμε να επιδράσουμε σε αυτές τις εξελίξεις και αν μπορούμε πώς. Αυτό το ερώτημα αφορά σίγουρα τους νέους, αλλά μας αφορά όλους. Και μας αφορά ιδιαίτερα τώρα. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε ώρα η σημερινή ακριβώς επειδή αυξάνει ο κίνδυνος του μεγάλου πολέμου πρέπει άμεσα σήμερα να κλιμακωθεί ο αγώνας για την απεμπλοκή της χώρας μας από τις πολεμικές αναμετρήσεις. Εμείς οι δυνάμεις του κόμματος μπαίνουμε μπροστά για να πάψει η χώρα μας να παίζει το ρόλο του σημεοφόρου του ΝΑΤΟ για να μην γίνει ο λαός και η νεολαία κρέας για τα κανόνια για να αναβαθμίσουν τη θέση τους και τα κέρδη τους οι εφοπλιστές, η επιχειρηματική όμιλη, η άρχουσα τάξη. Η παθητική αναμονή, ο φόβος και ο εφησυχασμός είναι βούτυρο στο ψωμί τους, βοηθά να προχωρήσουν χωρίς εμπόδια στη χώρα μας τα εγκληματικά σχέδια του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό καλούμε το λαό και ιδιαίτερα την νεολαία να πάρει θέση μάχης δίπλα μας να πάρει τη θέση της στη μεγάλη μάχη για να γυρίσουν πίσω οι φρεγάτες και οι φαντάροι που είναι έξω από τα σύνορα για να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου για να σταματήσει η εμπλοκή μας στη δράση του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία μπαίνουμε μπροστά στις μεγάλες διαδηλώσει για να σταματήσει η στήριξη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ και να ακουστεί παντού το σύνθημα Λευτεριά στην Παλαιστίνη δίνουμε μάχη για να μην περάσει το κλίμα εφησυχασμού που καλλιεργεί η κυβέρνηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αποκαλύπτουμε πόσο επικίνδυνα είναι τα παζάρια των κυριαρχικών δικαιωμάτων και πώς μπορούν να οδηγήσουν σε θερμά επεισόδια και πολεμική αναμέτρηση. Αποκαλύπτουμε τα σχέδια διχοτόμησης της Κύπρου, Δίνουμε τη μάχη με άλλα λόγια για να σπάσουμε τα ευρωατλαντικά δεσμά με το λαό νοικοκύρι στον τόπο του. Φωτίζουμε την πραγματική διέξοδο. Εξηγούμε πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση αν δεν υπήρχαν οι ανταγωνισμοί των ομίλων και των υπεριαλιστικών κέντρων για τον έλεγχο των αγορών και των δρόμων μεταφοράς της ενέργειας και των εμπορευμάτων αν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν ρυθμίζονταν με γνώμονα τη συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Φωτίζουμε σήμερα τη μόνη πραγματική διέξοδο από τον υπεριαλιστικό πόλεμο, το σοσιαλισμό, ώστε αν επεκταθεί η φωτιά σε ολόκληρη την περιοχή μας, να παλέψει ο λαός μέχρι τέλους για τη διέξοδο από το καπιταλιστικό σύστημα, που όσο κυριαρχεί, θα φέρνει τον πόλεμο ή την ειρήνη με τον πιστόλι στον κρόταφο. Κανείς μας φίλες και φίλοι δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια το ρυθμό και την έκταση που θα πάρει η πολεμική αναμέτρηση. Όμως δεν αποκλείεται να έχουμε γρήγορες εξελίξεις. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη της εργατικής τάξης, στη δύναμη των λαών. Ας μην ξεχνάμε ότι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο σφράγισε η νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης στη Ρωσία και ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σχηματίστηκε το σοσιαλιστικό στρατόπεδο αρκετών χωρών στην Ευρώπη. Η ιστορία αποδεικνύει ότι το κεφάλαιο, ο δεν είναι παντοδύναμος. Η μόνη υπερδύναμη είναι η εργατική τάξη, είναι οι λαοί όταν πιστέψουν στη δύναμή τους. Γι' αυτό και η δράση μας Φωτίζει τη στάση που πρέπει να κρατήσει ο λαός αν κληθεί να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Φωτίζει σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί ώστε να μην περιοριστεί στο να αποκρούσει την ξενιαστική τάξη που πιθανά θα εισβάλλει και μετά να επιστρέψει στο σημερινό βάλτο στην πρώτερη κατάσταση που μας έφερε εδώ. Να βάλει πλώρη για να οδηγηθεί πάλι μέχρι τέλους να πάρει με τον αγώνα του ο ίδιος την εξουσία και να οικοδομήσει τη νέα κοινωνία του σοσιαλισμού. Και αυτό δεν είναι μια ευχή. Με τους αγώνες που δίνουμε σήμερα προετοιμαζόμαστε για την οργάνωση της εργατικής λαϊκής πάλης που θα οδηγήσει σε ολοκληρωτική ή τα αστική τάξη τόσο την ως όσο και την εγχώρια που παίζει καθημερινά με τη ζωή μας. Γι' αυτό μπαίνουμε μπροστά σήμερα για να κλιμακωθεί ο αγώνας ενάντια στα εγκληματικά σχέδια της Άρχουσας Τάξης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και είμαστε βέβαιοι ότι εμείς θα πούμε την τελευταία λέξη. Εμείς θα βάλουμε τη σφραγίδα μας στις εξελίξεις. Νομίζω ότι και με τα τελευταία έχουμε καλύψει μια γκάμα ερωτημάτων που μας έχουν φτάσει. Αν υπάρχει ελάχιστος χρόνος, έχει αν μη τι άλλο ενδιαφέρον ένα τελευταίο ερώτημα που ήρθε αυτούσιο. Να διαβάσω από μέσα. Ο αγώνας για τον οποίο μιλάτε χρειάζεται θυσίες, όπως λέτε. Ενώ κομμουνιστές σε διάφορες περιόδους δίνανε μέχρι και τη ζωή τους. Γιατί αξίζει να κάνει αυτή την επιλογή κάποιο και να θυσιάσει όμορφε στιγμέ χαρά, διασκέδαση, ξεκούραση για κάτι που μπορεί να μην ζήσει ο ίδιο ποτέ. Επειδή ο χρόνος πιέζει, θα πω μόνο δύο λόγια. Εμείς δεν καλούμε σε έναν αγώνα, φίλες και φίλοι, για ένα αόριστο μέλλον μια κοινωνία που μπορεί πραγματικά κάποια από τις γενιές που είναι εδώ να μην τη ζήσει. Καλούμε σε αγώνα για τη σημερινή ζωή μας. Καλούμε κάθε νέο και νέα να παλέψει πρώτα απ' όλα για τις πιεστικές ανάγκες του σήμερα. Για την ανάγκη του να μην δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, για τη δυνατότητα του να φύγει από το σπίτι του λέω ο νέο και η νέα, και να αποκτήσει το δικό του σπίτι και να μην ζει με του γονεί του. Για το να μην γίνει κρέα για τα κανόνια σε έναν επώνυμο πόλεμο κλπ. Και, λοιπά. και μέσα από αυτόν τον αγώνα θα ανοίξουμε το δρόμο τη ανατροπή για την οριστική ουσιαστική λύση των προβλημάτων μας. Όποιος έχει μετάσχει σε αυτόν τον αγώνα, ξέρει πόσο έντονες συγκινήσεις, πόσο μεγάλες στιγμές του έχει προσφέρει και στην προσωπική του ζωή. Γιατί για αυτές τις ευτυχισμένες στιγμές που ακούμε όλο το τελευταίο διάστημα, μαζί σε τις στιγμές μας λένε, πρέπει να σκεφτούμε αν θέλετε λίγο πιο σοβαρά. Τι είναι οι ευτυχισμένες στιγμές, πώς έρχονται με την κατανάλωση απεριόριστων εμπορευμάτων, δηλαδή πόσα ποτά θα πιείς, σε πόσα πανηγύρια θα πας, πόσες φάσεις θα συμμετάσχεις και τα λοιπά, η νεολαία ξέρει τη συζήτηση. Ή με τη φυγή από την πραγματικότητα να το ρίξουμε στον πάφο και στα ναρκωτικά για να μην βλέπουμε αυτό τον εφιάλτη που υπάρχει γύρω μας. Αυτές είναι ευτυχισμένες στιγμές. Εμείς λέμε ότι είναι πολύ πιο ευτυχισμένες οι στιγμές του συλλογικού αγώνα, του επαναστατικού αγώνα για να αλλάξει ο κόσμος <Τι> και όχι για να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα. <Τι> ότι είναι γεμάτη ζωή, η πιο γεμάτη ζωή που μπορούμε να ζήσουμε, ο οργανωμένος αγώνας το διάβασμα του μαρξιστικού βιβλίου για να καταλάβουμε τι συμβαίνει γύρω μας και να μην τρώμε κουτόχορτο, το στήσιμο του φεστιβάλ που όποιος έχει ζήσει στήσιμο ξέρει τι σημαίνει. <Και> Λέμε με δυο λόγια ότι δεν υπάρχει πιο γεμάτη και πιο δημιουργική ζωή από τη ζωή του επαναστάτη. Γι' αυτό γνωρίστε την ΚΝΕ. Καλή δύναμη σε όλους και όλες και καλού αγώνες. Σύντροφοι και φίλοι,